πριν μερικά χρόνια και οι ψάλτες μας οι τωρινοί είναι μάρτυρες και οι ιερείς μας. Στο Σαράντι, ο ναός του Σαραντίου, ένας ναός πιο μικρός, ίσως το μέγεθος του Τιμίου Σταυρού, τόσος, όπως είναι ο Τίμιος Σταυρός ο δικός σας. Ένας ναός του 15ου αιώνα, με τοιχογραφίες, όπως έχει και επίσης ο Τίμιος Σταυρός εδώ. Ο παπάς εκεί ήταν πρόσφυγας από το Καπούτιν, ο Βαχαριστός Πάτερ Στυλιανός. Έχει σημασία αυτό, δεν ήταν ντόπιος. Νομίζαμε όλοι ότι η Εκκλησία είναι εγγενιασμένη. Μυρωμένη, βαφτισμένη. Εμφανίζεται ο ναός είναι αφιερωμένος στους Αγίους, εις Απόστολους Βασιλείς, Κωνσταντίνων και Ελένη. Εμφανίζεται η Αγία Ελένη σε μια γυναίκα εκεί, πώς τη λέω, Αλεξάνδρα. Ναι, καρκινοπαθής, και της λέει: Αλεξάνδρα, η εκκλησία μου στο χωριό σου, η γυναίκα έμενε στην Αγλαντζάν, αλλά ήταν από το 40. Η εκκλησία στο χωριό σου είναι αμύρωτη και αβάφτιστη. Τα παιδιά σου τα βάφτισες, ναι, τα μύρωσες, ναι. Εγώ την εκκλησία μου δεν τη θέλω μυρωμένη. Τι λέει, ποια είσαι εσύ? Εγώ είμαι η Αγία Ελένη, της είπα. Και να πεις του παπά να ετοιμαστείτε και του χρόνου να κάνετε εγγένεια. Ήρθεν το είπεν, το όραμα που είδε. Ο παπάς δεν το εδέχτηκε, της λέει, άτε κόρη μου, της λέει. Βλέπετε οι γενέπιες όνειρα και πιστεύετε. Εκκλησία 500 χρονών, ένα μύρωτη, με τοιχογραφίες. Και την έδιωξε. Την επόμενη χρονιά, όταν πλησίαζε η γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, η Αγία Ελένη εμφανίστηκε μέσα στην κουζίνα, όχι σε όνειρο, ολοζώντανη και θυμωμένη κάπως. Και της λέει: Αλεξάνδρα, γιατί δεν έκαμετε αυτό που σου είπα? Και της είπε: όταν κάμετε αυτό, θα γίνεις τελείως καλά. Και της λέει: Αγία μου, το είπα του παπά μας, αλλά με αποπήρε. Σήμερα στον Εσπερινό θα έρθω δεσπότης, της είπε. Στο τέλος του λιτανίας θα του το πεις αυτού. Μου το είπε. Όταν έφυγε ο κόσμος, κλείσε τις πόρτες, λέω. Έλα μέσα, της λέω, έτσι εδώ στην πόρτα, ενώ την έλεπα μέσα στο ιερό, στο πλάι. Έλα μέσα, πάτερ, του λέω. Ήταν και ο πατέρ Ιάκωβος Διάκος τότε. Και ο Σάββας, ο γνωστός ύποπτος, να τον εδώ πίσω μου, ο οδηγός. Λοιπόν, εγώ από τότε πονούσα τη μέση μου. Μόνο όταν μιλώ, άμα κάνω κήρυγμα, εμπονώ τη μέση μου. Μόλις σταματήσει το κήρυγμα, πονώ τη μέση μου. Ένα πράγμα μυστήριο. Λοιπόν, του λέω: Σάββα, σκύψε εσύ, του λέω, κάτω από την Αγία Τράπεζα, να δούμε αν έχει φυτό. Λέγεται φυτό, είναι ο στήλος που είναι μέσα στη μέση της Αγίας Τράπεζας. Σκύβει ο άνθρωπος, μου λέει, έχει, μου λέει, αλλά είναι χαρασμένος. Είναι χαρασμένος, μου λέει. Είναι ατέλειωτος. Ένα κουτί τετράγωνο. Ένα κουτί τετράγωνο, μου λέει. Όπως έχουμε εμείς ορφαλόν εδώ, στην κοιλιά μας, έχει και η Αγία Τράπεζα, όπως προσέξετε, που βάζουμε στο κέντρο τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων. Και μετά από πάνω, για προστασία, βάζουμε κυρομάστιχο. Αλλά μένει το από πάνω μέρος του κυρομάστιχου, ξηραίνεται. Και λέγεται ορφαλός, όπως λέγεται και το κοιλιά η ηλικιά μας. Του λέω: Πάτερ, τόσο δύσκολο είναι. Σήκωσε ευλογημένε τα ρούχα, να δούμε το αρφάλι της Αγίας Τράπεζας. Σηκώνουμε τα ρούχα, δεν είχε ορφαλό. Γυρίζω στην Αλεξάνδρα: Αλεξάνδρα μου, έχει δίκιο η Αγία. Αμαρτήσαμε, έσω επιστέψαμε. Λοιπόν, ο παπάς ο καημένος συζήτησε συγχώρεση συνεχώς. Λοιπόν, και ετοιμαστήκαμε και την επόμενη χρονιά εκάμαμε παρακαλώ τα εγγένεια. Όπως σήμερα αν ακούσετε την ώρα που σας είπα μυρώνουμε την Αγία Τράπεζα, λέει ο Διάκος δυνατή τη φωνή: Πρόσχομεν! Και ο Δεσπότης: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Μα μόλις είπε ο Διάκος πρόσχομεν και ο Δεσπότης αλληλούια,
το μυρό μυρίζει, αλλά μυρίζει εκεί στους παπάδες γύρω. Ευωδίασε όλον το Σαράντι. Το πιστεύεις? Μέχρι έξω ευγήκε η ευωδία. Για να μας δείξει η Αγία Ελένη πόσο εχάρηκε που ευαυτίστην και εμυρώθην η Αγία Τράπεζά της.